7 αθλητές που έχουν αγωνιστεί μέχρι τώρα. Τεσιμόνε από την Ισπανία, όπως βλέπετε κι εσείς. Αθλήτρια από τη Μαδρίτη, γεννητή της Ηνωμένης Πολιτείας Αμερικής. Είναι 17 ετών και αγωνίζεται κι αυτή σε αυτόν τον τελικό. Καινούργια σχετικά αθλήτρια, όχι παλιά. Βέβαια, κοντά της είναι ο Καρμπάιο, ένας από τους καλύτερους προπονητές, ο νούμερο ένα προπονητής της Ισπανίας, είναι αυτή προπονητής εδώ. Ο άνθρωπος που ανέδειξε πολλές, πολλές σπουδαίες αυτή την ώρα. Μετά, για το κάθε πέταγμα, και αυτή είναι η γαμπεόρημα και με τεντωμένο ανάποδο σάλτο, ολοκληρώνει την προσπάθεια της Ντεσιμόνε. Μπορούμε να πούμε, με βάση το πρόγραμμα που είδαμε, ότι η Τουέντλ βέβαια δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η Τουέντλ είναι η αθλητρία που έχει ήδη κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Η Ντεσιμόνε θα δούμε πώς θα την αξιολογήσουν οι αθλητές. Πάντως η Ελίζαμπεθ Τουέντλ από τη Μεγάλη Βρετανία, με εκείνο το καταπληκτικό πρόγραμμα και την σπάνια εκτέλεσή του που παρακολουθήσαμε νωρίτερα, και με το βαθμό που πήρε, το 16.050, ο καλύτερος που έχει δοθεί και σε αυτούς τους αγώνες αλλά και γενικότερα, δεν υπάρχει πιθανότητα να χάσει. Είναι λοιπόν η χρυσή νικήτρια. Η Σικουλόβα έχει πάρει 15.050 και ουσιαστικά θα πρέπει να διατηρήσει τη δεύτερη θέση. Θα το δούμε βέβαια αφού πάρει και το βαθμό της η Ισπανίδα. Η Λοζέτσκο έχει 14.625 και η Σιμόνε παίρνει 14.825, βγάζει την Λοζέτσκο από το βάρθρο και μπαίνει η Ισπανιόλα. Έτσι λοιπόν δείτε και, τις χαρές και τα φιλιά και τα πανηγύρια και όλα είναι ευπρόσδεκτα για τους Ισπανούς και για όλους όσους αγαπάνε τα σπορ. Τουέντλ λοιπόν.